Δύναμη και στους γονείς που αγωνιούν και εκείνοι μαζί με τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προτείνουμε για σήμερα, έτσι να κάτσουν τα παιδιά να το δουν σαν σως, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, τα θέματα όλα είναι πιθανά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, να προτείνουμε, μπορούμε βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να διαβάσουν τα παιδιά, να κάνουν ένα πέρασμα σε όλη τη θεωρία, σε όλες τις θεματικές ενότητες, γιατί είναι και λίγο απρόβλεπτοι στις επιτροπές και στα θέματα που δίνουν. Ωστόσο, όλα τα θέματα τα παιδιά θα έχουν ενταχθεί. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι τα πιο έτσι, ωραία θέματα που μπορούν να μπουν φέτος είναι κοινωνικοπολιτικά, δηλαδή για θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική οργάνωση, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάντα είναι κλασικό θέμα, τη δημοκρατία, επειδή φέτος ψήφισαν πρώτη φορά τα παιδιά. Αχα, και αυτό, σωστά. Δηλαδή είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Βέβαια, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε, γιατί είδαμε και τα θέματα του ΕΠΑΛ τώρα, που ήταν για την τέχνη, ας πούμε, και ήταν λίγο μη αναμενόμενα για ΕΠΑΛ. Έτσι. Οπότε, τι μπορούμε, δηλαδή τα παιδιά δεν θα δώσουν έμφαση σε κάποια θέματα. Καλό είναι να έχουν μια γενική εποπτεία σε όλα. Προσωπικά, εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά ζητήματα. Είναι πιο εύκολα, θεωρώ, για τα παιδιά. Μάλιστα. Πιο εύκολα για τα εφηβάκια και αυτό. Πολύ καλή σκέψη σας, μιας και φέτος ψήφισαν για πρώτη χρονιά τα 17χρονα, έτσι, ενδεχομένως, να προετοιμάζονται, Ήταν, ας πούμε, ένα προνόμιο που δόθηκε, οπότε μπορεί να το σκεφτούν, να το προτείνουν σε αυτό θέμα, γιατί είναι και τι προτείνουν τι προτείνουν τα μέλη της Επιτροπής των θεμάτων. Οπότε, και τι επιλέγουν τελικά. Ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο θέμα. Πάντα, θέματα επίσης που έχουν να κάνουν με εφόδια που έχουν τα παιδιά, ας πούμε, εφόδια που πρέπει να έχουν, για παράδειγμα, όταν περάσουν ως φοιτητές. Είναι ένα πρωτότυπο θέμα. Τώρα το συζητούσα με τα παιδιά, ας πούμε, πριν μέσα, εγώ στο μάθημα που κάναμε. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης που είναι κλασικά, με την παράδοση που είναι επίσης κλασικό θέμα. Έτσι, είναι όλα τα θέματα είναι. Τα οποία τα έχουν διδαχθεί, λέτε, τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο. Ωραία. Οπότε, τελευταίες οδηγίες. Εγώ λέω στα παιδιά να κάνουν μια ανάγνωση, και εντάξει, πάντα το θέμα της έκθεσης είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι το πρώτο μάθημα, είναι ασαφές λίγο. Δηλαδή τα παιδιά πάνε και λένε τι θα μας βάλει. Εγώ προσπαθώ πάντα να πω στα παιδιά, να λέω στα παιδιά ότι πρέπει να είναι ήρεμα, ότι το θέμα που θα μπει οπωσδήποτε θα έχει σχέση με την εμπειρία τους και θα μπορούν να το σχολιάσουν, ακόμα και να μην το έχουν μάθει, έτσι, γιατί δεν είμαστε και υπέρ της αποστήσης θεματικών ενωτήτων. Απλά να είναι πολύ προσεκτικοί, να είναι συγκεντρωμένοι, να μην διαβάσουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ, θα το πρότεινα, να κοιμηθούν νωρίς, να είναι ξεκούραστο το μυαλό τους και να διαβάζουν πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της εκπονήσης και να απαντήσουν μετά, με υπομονή και σύνεση. Επίσης, να κάνουμε μια ανάγνωση θεωρία, δηλαδή τρόπους αναπτύσσεις παραγράφων, τα ρηματικά πρόσωπα, τη χρήση της γλώσσας γενικά, γιατί αυτό είναι το 35% της βαθμολογίας, οπότε πρέπει να το έχουν. Αυτό. Ωραία. Και βέβαια να μην βιαστούν να φύγουν. Αυτό οπωσδήποτε. Μάλιστα. Νομίζω τώρα ότι αυτά τα προετοιμάζουμε, κυρία Μαρκοπούλ, τουλάχιστον 5-6 χρόνια πριν για την αυριανή μέρα, για τη σημερινή μέρα. Έτσι. Και γι' αυτό φορτώνονται και όλο αυτό το άγχος και την αγωνία να γράψουν, να μην γράψουν, είναι η μεγάλη μέρα της ζωής τους κλπ. Τα παιδιά έχουν αυτό το άγχος, γιατί ένας βαθμός μπορεί να σημάνει, ας πούμε, την επιτυχία ή την αποτυχία. Έτσι θεωρούν ότι ισχύει. Βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει αυτό, γιατί λέω ότι τα παιδιά θα κάνουν την προσπάθειά τους και αφού έχουν προετοιμαστεί όλα τα χρόνια, αυτό θα το δουν και στο βαθμό τους μετά. Δεν πρέπει να ανησυχούν. Δηλαδή, το άγχος δεν είναι καλός σύμβουλος. Ναι, γι' αυτό λέω ότι τα φορτώνουμε τόσα χρόνια και έρχεται αυτή η μέρα που και ενδεχομένως κάποια παιδιά, ας πούμε, να μπλοκάρουν
συμβαίνουν και αυτά από το άγχος και το στρες. Ναι, ναι, ναι. Που τα φορτώνουμε εμείς οι μεγάλοι, κυριολεκτικά, μας περιπτώσει. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να συμπαραστεκόμαστε. Ναι, και οι γονείς δηλαδή, να είναι δίπλα στα παιδιά, να μην τα πιέζουν πάρα πολύ και να μην τα αγχώνουν. Έτσι. Και να μην κάνουμε ησυχία εμείς οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Υπάρχει ένα κίνημα, βλέπω τώρα τελευταίες μέρες, που λέει: κάντε ησυχία. Μηχανάκια να μην τρέχουν, να μην μαρσάρουν, να μην. Όλα αυτά, ας τα προσέχουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο έτσι, κυρία Μαρκοπούλα, αν και θα τα πούμε και αύριο, φαντάζομαι τέτοια ώρα, θα έχουμε το θέμα το πρώτο. Θα έχει βγει. Οπότε θα τα πούμε και αύριο, να κάνουμε ανάλυση του θέματος, να δούμε πώς έγραψαν τα παιδιά, αν είχαν διδαχθεί αυτό, αν το περιμέναμε, όλα αυτά που λέμε κάθε χρόνο. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν σας... Όχι, απλά να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη στα παιδιά, καλή επιτυχία, ψυχραιμία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα.